Πρώτο παιχνίδι Ευρωλίγκας φάνηκε επίτιμο. Όπως είπες, πρώτο παιχνίδι. Είναι κάτι που θέλω πάρα πολύ να το ζήσω. Πρώτο παιχνίδι στην Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό. Θα είναι μια πολύ καλή εμπειρία. Τώρα για τον αντίπαλό μας, ο Παναθηναϊκός, θυμόμαστε τον κάθε αντίπαλο και προπονούμε σκληρά για να είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ούτε να αποτιμήσουμε ούτε τίποτα. Μου είναι δυνατά στην αρχή για να το κερδίσουμε. Προπονήσουμε σκληρά, αλλά μετακόπτουν και βαστάνε. Τα μαζί μέσα θα αφήνουν. Εντάξει, σίγουρα είχαμε κάποιες ευτυχίες. Τώρα σιγά σιγά η ομάδα έρχεται και τραυματίες πίσω και σιγά σιγά την ουσία μας όλους τους παίχτες. Πράγματος μας βοηθάει και να δουλέψουμε, αλλά και να δείξουμε μια καλύτερη εικόνα στο γήπεδο. Τέλεια, είχα προσθέσει αύριο για να πάρει τη νίκη της Ολυμπιακής ομάδας. Θεωρητικά είναι και πολύ καλή το ομίλο. Όπως είπες, είναι πολύ καλή το ομίλο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να μας επηρεάσει, όχι να σκεφτόμαστε τίποτα. Πρέπει να μπούμε στο γήπεδο και να μπορέσουμε να είμαστε γήπεδο ότι είμαστε καλύτεροι. Οπότε πιστεύω ότι από το πρώτο λεπτό, αν το πούμε δυνατά και δείξουμε ότι αυτό είναι το παιχνίδι, ελπίζω ότι δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα και θα πούμε να επιτρέψουμε. Μια εβδομάδα μετά παραμένει η ψυχολογία του Ζενίτ μετά την νίκη του Ολυμπιακού. Εντάξει, σίγουρα μας βοήθησε πάρα πολύ και το παιχνίδι, ψυχολογικά μας ανέβασε και όλα αυτά, αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει να σκέφτεσαι ούτε άμα κερδίζαμε, ούτε άμα όπως κερδίσαμε να πάρουμε υπερβολικά, ούτε άμα χάναμε να στο κρατήσουμε έτσι τώρα. Κάθε παιχνίδι ξεχωριστό, θα πούμε άσχετα με τι έγινε στο πρώτο μάτς και θα πούμε για αυτό να το κερδίσουμε.